Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνουν πολλοί συνάνθρωποι μας και στη Ρόδο λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιούργησε ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του, ειδικά σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας. Τοποθέτηση για το θέμα έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριος Κύριλλος. Υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται τα στοιχειώδη, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους, στις ευρύτερες οικογενειακές απαιτήσεις τους, και σαν τοπικές κοινωνίες καλούμεθα να επιδείξουμε πνεύμα αλληλεγγύης και αγάπης, γιατί και από το υστέρημά μας ο καθένας από μας μπορεί πολλά να προσφέρει ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις κοινωνικές τις πώς τις χαρακτηρίζουμε τώρα, τις κοινωνικές ομάδες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που περνάμε φέτος με όλη αυτή την πολυεπίπεδη κρίση, το έχετε αντιμετωπίσει τις προηγούμενες χρονιές, πέραν της πανδημίας, της έκοφης της πανδημίας. Το πρόβλημα σήμερα μπορώ να πω ότι είναι πιο έντονο από ό,τι ήταν την εποχή της οικονομικής κρίσης. Και ομιλώ για την πόλη και το νησί μας. Το βιώνουμε πολύ εντονότερα. Άρα οι ανάγκες είναι πολλές και οι αδυναμίες είναι πολλές. Και δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει και αυτή η ανταπόκριση από το ευρύτερο σύνολο του πληθυσμού, ώστε να επιτευχθεί μια καλή διαχείριση των πραγμάτων.